πάλι μαζί στο στούντιο. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο και διευθύντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, ελληνικά υδροπλάνα ΑΕ, Νίκο Χαραλάμπους. Μάθαμε αρκετά. Θέλουμε να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Θα σας πω ακόμη περισσότερα. Πάμε λίγο στο κομμάτι το πόσο θα κοστίζει μια πτήση. Είπατε, έχετε μια λογική low cost, άκουσα. Το low cost σε σχέση με τις δαπάνες που μπορεί να κάνει κάποιος επιβάτης για να φτάσει σε ένα προορισμό, σίγουρα αν το αθροίσουμε επί του συνόλου, είμαστε σχετικά πολύ χαμηλότερα από οποιαδήποτε άλλα μέσα. Αν παράδειγμα, αν ξεκινήσει να πας Πάτμο, πέραν το πολύ ωραίο ταξίδι μέσω καραβιού, η ανάγκη να διανυκτερεύσεις ενδιάμεσα του προορισμού μέσα στο πλοίο, σίγουρα είναι πολύ πιο φθηνό να πας με το υδροπλάνο και να επιστρέψεις αυτημερών παρά να κάνεις 2 μέρες PNL. Αντίστοιχες περιπτώσεις δίνουν ένα παράδειγμα καλύτερης και με περισσότερη απόδοση ταξίδι διαδρομής, έτσι ώστε να μπορέσει και ο Έλληνας επιβάτης αλλά και ο τουρίστας επιβάτης να φτάσει στον προορισμό του πολύ πιο σύντομα, έχοντας πάντα το περιθώριο των λίγων ωρών ή των λίγων ημερών στην Ελλάδα. Δεν άκουσα. Η τιμή έχουμε ένα μέσο όρο της τάξης του 75 με 80 ευρώ κάθε μισή ώρα πτήσης. Mm-hmm. Μέσο όρο η πτήση μας θα είναι των 30 λεπτών. Σίγουρα θα υπάρξουν και το 15 και 20. Η Πάτμο είναι μία ώρα πτήση. Η Πάτμο είναι 47 λεπτά πτήση. 47. 47 λεπτά. Οπότε θα είναι κοντά στα 115 με 120 ευρώ. Δεν είναι ακριβά. Δεν είναι ακριβά, είναι καλή τιμή. Και αυτή η χωρητικότητα των αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη, έχουμε 2 τύπους αεροσκαφών προς το παρόν, τα οποία θα είναι προελεύσεως γερμανικά, ντορνιέ βασικά, 12 ατόμων, και τα καναδικά, τα οποία θα είναι 19 ατόμων, τα Twin Otter. Ο στόλος σας, δηλαδή, το Πάσχα του 2015 θα είναι... Ο στόλος μας θα έρχεται στα 10 αεροσκάφη μέσα στο 2015 και μέχρι το τέλος, μέχρι το 2016, τέλος του 2016 θα φτάσουμε τα 20 αεροσκάφη. Ενδιαφέρον. Θέλω έτσι να δούμε τους προορισμούς που θα πετάτε. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά θέλω έτσι, μιλάμε για όπου είναι τα υδατοδρόμια λογικά, έτσι. Σποράδες, έχω σημειώσει από αυτά που είπατε, Βόλο, Αμφιλοχία, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη. Και Βόρεια Εύα, μου είχατε πει, έτσι, ναι. Έχουμε γενικά στόχο να αναπτύξουμε σε όλη την Ελλάδα υδατοδρόμια. 112 υδατοδρόμια θα είναι στο σύνολο. Αρχικά όμως θα προκρίνονται κάποια υδατοδρόμια τα οποία έχουν προχωρήσει με τις αδειοδοτικές διαδικασίες, είτε κατασκευαστικά, όπως είναι ο Βόλος, Σκύρος, Σποράδες, όπου θα είναι τα πρώτα που θα λειτουργήσουν στο χώρο, τον ελλαδικό χώρο, τα νησιά. Έχουμε σίγουρα στόχο να αναπτύξουμε και τις περιοχές οι οποίες έχουν όντως πρόβλημα συγκοινωνίας. Είναι νησιά τα οποία δεν έχουν αεροπορικό και είναι πολύ δύσκολο το ακτοπλοϊκό. Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας και επιχειρησιακής δραστηριότητας θα είναι και οι λίμνες, όπου μέσα στις λίμνες θα μπορέσουμε να προσγειωνόμαστε ολόχρονα. Οπότε μας δίνεται σε ετήσια βάση. Γιάννενα, για παράδειγμα. Και Γιάννενα και Βόλβη και στην Τριχονίδα. Και όπου υπάρχει λίμνη η οποία είναι ικανή να φιλοξενήσει υδατοδρόμιο και να προσγειωθεί το υδροπλάνο. Θα επανέλθουμε σε αυτά αφού φύγουμε από την απονίωση των υδροπλάνων και πάμε στην τροχοδρόμηση του τρένου στην Πελοπόννησο. Να πάμε πάλι στην κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ. Να πάμε λίγο στις γραμμές που σχεδιάζετε να επαναφέρετε. Η αρχή που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Το κομμάτι Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα έως και τον Πύργο θα το δούμε ανά τμήμα διαφορετικά ως προς τη χρήση του. Για παράδειγμα, θα δούμε το κομμάτι Ναύπλιο-Κόρινθος επαναφέροντας, εφόσον η μελέτη που θα κάνουμε θα δείξει ότι είναι βιώσιμο, οι δικές μου ενδείξεις είναι ότι αυτό θα είναι έτσι, το κομμάτι που ως Ναύπλιο-Κόρινθος στην μετρική γραμμή με μετρικό τροχαίο υλικό θα το επαναφέρουμε στα κανονικά δρομολόγια. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως... Πάνω στη γραμμή του προαστιακού θα φτάνει, Θα φτάνει στην Κόρινθο,
όπου με μία απλή μετεπιβίβαση θα μπαίνει κανείς στην κύρια γραμμή του προαστιακού Κιάτο ΣΚΑ αεροδρόμιο και θα μπορεί επομένως να έρθει στην Αθήνα ή να πάει στο Κιάτο με πολύ μεγάλη ευκολία. Άρα μια ωραία εκδρομή στο Ναύπλιο, εύκολη και γρήγορη. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η γραμμή Ναυπλίου Κορίνθου περνάει από τον Αργολικό Κάμπο, που σημαίνει Ναύπλιο, Μυκήνες, Δερβενάκια κλπ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, εκτός του ότι είναι και χρηστική διαδρομή. Το τμήμα περί την Καλαμάτα, και εννοώ μέχρι τη Μεσίνη ή το Καλό Νερό, υπάρχει ένας σχεδιασμός που και αυτός, και γι' αυτόν οι ενδείξεις μας είναι ότι θα είναι βιώσιμος, να έχει μια χρήση προαστιακή. Το θέλουν και οι τοπικές αρχές, στηρίζεται από όλους. Νομίζω ότι αυτό που θα γίνει, που σχεδιάζεται να γίνει στην Καλαμάτα, θα έχει ζωή. Μας μένει το υπόλοιπο τμήμα που περνάει από το Άργος, Τρίπολη, Καλαμάτα και φτάνει μέχρι τον Πύργο, που εκεί δεν μπορεί να γίνει ούτε προαστιακός, ούτε κανονικό δρομολόγιο όπως τον Ναύπλιο Κόρινθος. Αυτό που σκεφτήκαμε και νομίζω ότι αφού μελετηθεί στις βάσεις έτσι που θέτουμε, ενδεχομένως να είναι και μια σημαντική καινοτόμως δράση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι να εκμεταλλευτούμε, όπως είπα, το φυσικό κάλος των περιοχών που περνάει αυτή η σιδηροδρομική διαδρομή και τα άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που ανέφερα, και να οργανώσουμε θεματικές τουριστικές σιδηροδρομικές εκδρομές και δρομολόγια στη βάση του ότι οι επιβάτες δεν θα ενδιαφέρονται να φτάσουν στον προορισμό τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα είναι υπό τη μορφή ενός τρένου κρουαζιέρα, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Θεματικό, ένα θεματικό τρένο. Θεματικό, το οποίο μπορεί να ξεκινάει υποθετικά από την Κόρινθο και να φτάνει στην Καλαμάτα σε 2 μέρες. Αυτό σημαίνει, όπως κάνει το πλοίο την κρουαζιέρα που σταματάει σε λιμάνια και ο κόσμος επισκέπτεται τα αξιοθέατα του κάθε νησιού, εμείς έχουμε πολλά τέτοια σημεία όπου θα μπορούσε το τρένο να σταματάει, παραδείγματος χάρη Μυκήνες, Ναύπλιο, σε σημεία που κοντά στη διαδρομή υπάρχουν σημαντικοί αρχαιολογικοί ή μοναστηριακοί χώροι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα σταματάει δηλαδή στο σταθμό, θα υπάρχει κάποιο πούλμαν όπου μεταβιβάζονται και πηγαίνουν στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως στην κουραζιέρα δηλαδή. Θα γίνεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Και πού θα μένουνε, το είπατε 2 μέρες. Στις Μυκήνες θα μπορεί να γίνεται μια στάση στο σιδηροδρομικό σταθμό που είναι πάρα πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, να γίνεται μια επίσκεψη, να επιστρέφει ο κόσμος στο τρένο και το τρένο να συνεχίζει την πορεία του και αυτό να συμβαίνει και σε διάφορα άλλα σημεία της διαδρομής που, όπως είπα, είτε είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε θρησκευτικού, είτε τεχνικού ενδιαφέροντος ή και φυσικού κάλους. Το που θα μένει, θα μπορεί να μένει προφανώς χρησιμοποιώντας τις ξενοδοχειακές υποδομές των σημείων αυτών, αλλά σε αυτή την καινοτόμο σκέψη που έχουμε προσθέτουμε και το εξής στοιχείο. Στην διαδρομή αυτή υπάρχουν αρκετά κτίσματα του ΟΣΕ, που είναι παλιοί σιδηροδρομικοί σταθμοί ή άλλα κτίσματα σιδηροδρομικά. Θα μπορέσουν αυτά μέσω της ΓΕΑ ΟΣΕ να ενοικιαστούν, ώστε να... Εστιατόρια ενδεχομένως. Ώστε αυτά να μετατραπούν σε χώρους εστίασης ή σε καταλήμματα. Αχα, έχει τόσο μεγάλα κτίρια. Υπάρχουν αυτά τα κτίρια και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε σε αυτή τη μορφή, έτσι ώστε όλη αυτή η διαδρομή να συνιστά ένα αρκετά δελεαστικό τουριστικό πακέτο για φίλους που τους ενδιαφέρουν αυτές οι σιδηροδρομικές διαδρομές. Σας πληροφορώ ότι στην Ευρώπη αντίστοιχες διαδρομές, οι οποίες δεν είναι επιβατικές ή εμπορευματικές με την κλασική έννοια του όρου, αλλά σε οδηγούν στο να επισκεφθείς ένα αξιοθέατο, υπάρχουν και βεβαίως έχουν αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή για να κλείσει εκεί μια θέση πρέπει να το επιχειρήσεις αρκετό και Αυστρία και Ελβετία πριν. Νομίζω. Βεβαίως. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα επιχειρηματικό σχήμα που να περιλαμβάνει τον ΟΣΕ, την Τρενοσέ σιδηροδρομική επιχείρηση λειτουργίας, τη ΓΕΑ ΟΣΕ,
τα κτίρια. Την περιφέρεια και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συν μια ιδιωτική πλευρά η οποία θα αναλάβει να οργανώσει, να συντονίσει και το promotion, όλο αυτό το να φέρει και τον κόσμο. Όλο αυτό το πακέτο, δηλαδή το να ανακαινήσει τα κτίρια, να τα μετατρέψει όπως είπαμε σε χώρους καταλυμάτων ή εστίασης και κυρίως αυτό που είπατε που έχετε απόλυτο δίκιο, να το τοποθετήσει στις αντίστοιχες τουριστικές αγορές που υπάρχουν, ώστε η ροή και η ζήτηση για αυτό το προϊόν εντός εισαγωγικών να είναι συνεχής και επομένως αυτού του είδους οι εκδρομές να μην γίνονται σποραδικά, να γίνονται τακτικά βάσει ενός συγκεκριμένου προγραμματισμού, ας πούμε ένα τρένο κάθε 2 ή 3 μέρες, αλλά αυτό να γίνεται τακτικά, να μπορούμε να έχουμε κόσμο από όλη την Ευρώπη ή και ξέρετε, από άλλα σημεία. Μπορείτε να έχετε και τουρισμό μέσω αυτού του προϊόντος όλο το χρόνο. Είναι ένα προϊόν που μπορεί να το τρέχει όλο το χρόνο. Περί αυτού πρόκειται, γιατί η διαδρομή αυτή είναι όμορφη όλες τις εποχές του χρόνου. Περνάει από σημεία που όλες τις εποχές του χρόνου είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύ σημαντικά. Κύριε Χαραλάμπους, όλο αυτό το διάστημα, εγώ θυμάμαι την πρώτη αναγγελία για υδατοδρόμια, Πιλιάπη, όπου πήγε να γίνει ένα νομοσχέδιο, δεν προχώρησε. Τώρα βλέπω ότι τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα και βλέπω μια αγαστή συνεργασία με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, τον Υφυπουργό Μεταφορών και τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον Μιλτιάδη τον Βαρβιτσιώτη. Σωστά. Μπορώ να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος ηγείται και της προσπάθειας δημιουργίας του δικτύου και των υδροπλάνων εδώ στην Ελλάδα. Επίσης, ο κύριος Βαβετσιώτης, επειδή είναι και το Υπουργείο το οποίο δίνει προς δημιουργία τα λιμενικά τα έργα που, όπου θα γίνονται υδατοδρόμια, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και υπάρχει μια πρωτοβουλία όπου είναι όντως πραγματική και δεν είναι μόνο στα λόγια. Επίσης να πω και για τον κύριο Μανιάτη, όπου μας βοηθάει πάρα πολύ με το κομμάτι των περιβαλλοντικών, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και εγκρίσεις δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή στήριξη από τα 3 Υπουργεία, έχουμε και μια στήριξη από τον κόσμο γενικά, όλη η πολιτική ηγεσία στηρίζει αυτό το εγχείρημα, αυτή την επένδυση και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και αποτελεσματική και θα δώσει και το στίγμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, γιατί είμαστε μια χώρα πολυνησιακή, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει αυτές τις δυνατότητες και πιστεύω ότι θα δώσουμε το κατάλληλο επενδυτικό. Στον κόσμο είμαστε η μοναδική που έχουμε αυτόν τον καιρό και τη μορφολογία. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, το οποίο δεν υπάρχει άλλο διαφορά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πάρουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς τώρα, φαντάζομαι, εφόσον ξεκινάει το πρόγραμμα, το σύστημα κρατήσεων ξεκινάει από τον Οκτώβριο, θα έχετε μπει και σε άλλες διεργασίες. Για πες μας αυτές. Ναι. Μπορεί να έχει καθυστερήσει η έναρξη της δραστηριότητάς μας, αλλά παράλληλα εμείς παίρνουμε αυτό το χρόνο και τον φτιάχνουμε προς κέρδος της δραστηριότητας. Έχουμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμα επιβράβευσης επιβατών, το Loyalty Club, ARC Club που ονομάζεται, όπου ανάλογα με τα ταξίδια που θα κάνει, θα παίρνει και την ανάλογη επιβράβευση σε συνεργασία και με άλλες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου δημιουργούνται κάποια μαθήματα και κάποιες εκπαιδεύσεις με διαλέξεις εξειδικευμένων ανθρώπων στο κομμάτι των υδροπλάνων, έτσι ώστε να δίδεται η κατάρτιση της διαχείρισης του υδατοδρομίου. Οπότε βγάζουμε καταρτισμένα στελέχη πλέον στην αγορά. Να πω και κάτι, μια αφαιρεστή στελέχη. Είναι μια επένδυση η οποία θα αξιοποιήσει και κάποιο προσωπικό. Μιλάμε για πόσες θέσεις εργασίας το Πάσχα με 10 αεροσκάφη. Σε πλήρη ανάπτυξη. Σε πλήρη ανάπτυξη θα ξεπεράσει τα 1000 άτομα προσωπικό. Δηλαδή υπολογίστε ότι 4-5 άτομα. Δεν έχει EGA, τα μισά άτομα. Έχει 2.000 EGA. Πώς έχει. Χωρίς όμως να υπολογίσεις τις βάσεις, τα υδατοδρόμια. Βάσεις, ναι. Γιατί τα υδατοδρόμια. Άρα είναι και κοστοβόρο λίγο, έτσι. Κοστοβόρο όσο αφορά την διαχείριση του, όχι. Γιατί αν υπολογίσουμε ότι ένα υδατοδρόμιο κάνει γύρω στις 100-150.000 να φτιαχτεί, σε αντίθεση με ένα λιμάνι. Είναι και turboprop, δεν είναι τα jet τα ακριβώς, πολύ ακριβά. Ναι. Οπότε γενικά είναι μια επένδυση η οποία δίνει
ανάπτυξη στο χώρο με πολύ χαμηλό κόστος. Αν συγκρίνουμε αεροδρόμια και λιμάνια, το κόστος ενός υδροδρομίου είναι μηδαμινό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τα υδροδρόμια, έχουμε φτάσει σε τελικές φάσεις υλοποίησης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πλέον είναι μονόδρομος να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πέραν αυτών των δραστηριοτήτων έχουμε ξεκινήσει και την Ακαδημία Πιλότων, όπου στην ουσία θα εκπαιδεύονται οι φυστάμενοι πιλότοι για να γίνουν πιλότοι υδροπλάνων. Έχετε και simulator, μια μορφή. Δεν είναι simulator. Έξω, Δεν κάνουμε εμείς simulator, αλλά είναι ήδη πιλότοι αυτοί που έρχονται. Οπότε κάνουν στην ουσία εκπαίδευση κάποιων ωρών πάνω στα υδροπλάνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πετάξουν τα υδροπλάνα. Ή αλλιώς θα αναγκαστούμε να φέρουμε. Αληθεύει ότι είστε πολύ κοντά στη συμφωνία με ένα μεγάλο φάντα από το εξωτερικό. Με δύο, στην ουσία. Με δύο γιατί έχουμε χωρίσει τις δραστηριότητες στην υποδομή και στο πτυτικό. Το ένα φάντα ενδιαφέρεται για το πτυτικό και τα αεροσκάφη, ενώ το άλλο ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του δικτύου. Εγώ να ευχηθώ οι στόχοι σας, οι καινούργοι, να ευοδοθούν. Καλές πτήσεις και μια και αναφερόμαστε στο ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο, τον ιδρυτή του Φερόνιμου Ομίλου Μάνεση, τον Ανδρέα Μάνεση, για να μάθουμε πώς πάει φέτος η αγορά των ταξιδιών, αλλά και να ακούσετε και ενδιαφέρουσες τιμές και προσφορές. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης. Το ερώτημα που πλανάται είναι αν ο Έλληνας εξακολουθεί να ταξιδεύει. Τα τελευταία χρόνια είδαμε υπήρχε μια μεγάλη πτώση στα ταξίδια των Ελλήνων. Να δούμε όμως πώς κινείται η αγορά φέτος. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία της Ελλάδας, στον Όμιλο Μάνεση. Είμαστε μαζί με τον ιδρυτή του Ομίλου Μάνεσης, του Φερόνιμου Ομίλου, κατά τη γνώμη μου του πιο υγιούς τουριστικού γραφείου στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό, κύριε Μάνεση, σήμερα σε χαλεπούς οικονομικά καιρούς, ο Έλληνας να εμπιστεύεται ένα γραφείο το οποίο ξέρει ότι θα του κάνει το ταξίδι και θα το κάνει και καλά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους. Εντάξει, δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι συνάδελφοι που κάνουν υγιείς επιχειρήσεις και καλές και κάνουν πολύ ωραία προσπάθεια. Διότι πραγματικά σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτή την κρίση που περνάμε από το 2009 και μετά, όσοι συνάδελφοι και στελέχοι αντέξαμε, πραγματικά είναι ηρωικές οι προσπάθειες να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αντίπαλό μας είχαμε το κράτος, αντίπαλό μας είχαμε την κυβέρνηση, δεν είχαμε τον πελάτη. Ο πελάτης ακολούθησε και στα δύσκολα χρόνια 10, 11, 12, πραγματικά που ήταν κάτι που στα 28 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο δεν το είχα ξαναδεί, ο πελάτης προσπαθούσε. Τώρα δείχνει φέτος ότι υπάρχει μια ταξιδιωτική στον Έλληνα ταξιδιώτη ανάκαμψη. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχαμε εκλογές τον Μάιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην ταξιδέψει ο Έλληνας ταξιδιώτης. Και τώρα, τον Ιούλιο-Αύγουστο, δείχνει ότι πραγματικά έχει τη διάθεση, έχει τη θέληση και τον βλέπουμε ότι ταξιδεύει. Επιλέγει εξωτερικό ή πιο πολύ εξωτερικό ή εσωτερικό. Σίγουρα, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Μάνεση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, ο κ. Άγγελος Λάμπρου, είχε την μεγάλη αυτή ιδέα πριν 4 χρόνια των ελληνικών Summer Clubs, που ξεκινήσαμε τότε δειλά-δειλά από το Πορτοχέλι, το AKS, και σήμερα είναι 8 και συνεχίζουν. Αυτό λοιπόν έδωσε μεγάλη δύναμη στην Μάνεση, ότι ο Έλληνας ταξιδιώτης πια μπορεί να ταξιδέψει στον τόπο του, με τις ελληνικές συνήθειές του. Τι σημαίνει αυτό τα summer clubs, δηλαδή παίρνετε ένα ξενοδοχείο και το δουλεύετε εσείς με ειδικές τιμές, all inclusive, πώς το λέω. Ειδικές τιμές, ναι, δεν θα λέω ότι είναι τόσο ειδικές τιμές, όσο είναι ειδικές συνθήκες. Δηλαδή θέλουμε το παιδί του ταξιδιώτη μας, του πελάτη μας, του καταναλωτού, του φιλοξενούμενού μας, του γείτονά μας, του συγγενούς μας, να βρεθεί σε ένα club ελληνικό και να του μιλάνε ελληνικά οι παιδαγωγοί. Σημαντικό. Και όχι να είναι στο club, σε κάποια από τα club των διεθνών αλυσίδων και να του μιλάνε γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Θέλουμε να πει. Ρώσικα κιόλας. Πολύ. Ναι, φοριέται, ναι, πολύ. Δεν έχουμε τίποτα με τους αλίμονο. Είμαστε μια διεθνής κοινωνία. Αλλά θέλουμε ο Έλληνας να μην είναι σαν τεμειονεκτικά. Να είναι το number one εκεί σε εκείνες τις διακοπές του. Και πράγματι σε αυτά τα 8 family summer clubs έχει τον ελληνικό κινηματογράφο του μέσα, έχει τα ελληνικά φαγητά του, έχει οτιδήποτε θα τον κάνει να αισθανθεί ότι έχει πάει στο εξοχικό του.
Και πού, σε ποιες περιοχές έχετε... Στο Πορτοχέλη, στην Πάρο που φέτος έχουμε και την, στον Όμιλο υπάρχει και η εταιρεία η Κάρμα Πορτοπάρος. Στην Σύρο, στο Χαλκιδική για πρώτη χρονιά στο Άθος Παλάς. Στην Αλεξανδρούπολη, στο Θράκη Παλάς. Το όμορφο στην Καστροσικιά, οικογενειακό και οικονομικό Πρέβεζα Sunset. Στην Ερέτρια το Μιραμάρε. Στο Γήθιο το Μπελελέν. Είναι εξαιρετικά συγκροτήματα και σε τόπους που αγαπάει ο Έλληνας και δεν φροντίσαμε μόνο τον Έλληνα της ταξιδιώτη της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, φροντίσαμε και της Βορείου Ελλάδος και αυτό και πήραμε και, και το Άθος Παλάς στη Χαλκιδική και το Θράκη Παλάς στην Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Θα λέγαμε σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων από αυτά. Κάποια από αυτά είναι και 4 αστέρων, κάποια είναι και 5 από ό,τι άκουσα. Είναι 4 superior και ένα είναι 3. Α, 3. Θέλω να μας πείτε. Το σέρβις όμως είναι σε όλα το ίδιο, το φαγητό είναι σε όλα το ίδιο. Οι τιμές πόσο είναι σε ένα δίκλινο δωμάτιο? Από 100 ευρώ περίπου. Το δίκλινο. Το δίκλινο, ναι. Και έχει μέσα πρωινό. Μεσημεριανό, βραδινό, τα ποτά του. Όλα τα γεύματα. Ναι, αυτό είναι, all inclusive basis. Πολύ καλές τιμές. Τα ποτά του, τα αναψυκτικά του, το παγωτό του παιδί το απόγευμα, τα σάντουιτς. Στα περισσότερα από αυτά και τα ενοπνευματώδη ποτά μέχρι κάποια ώρα το βράδυ. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που εμείς οι Έλληνες αρεσκόμεθα να διαμαρτυρόμαστε. Όπου πραγματικά 100 ευρώ το δωμάτιο μαζί με όλα τα γεύματα και τα ποτά είναι μια εντυπωσιακή τιμή. Ναι, ναι, ναι. Και το παιδί σε πολλές περιπτώσεις το παιδί δωρεάν. Αλλά βέβαια δεν είναι. Πάντα συνεχίζουμε να επιλέγουμε, αν και τώρα έχει αλλάξει σιγά σιγά, να επιλέγουμε όταν θα είναι ακριβή η τιμή. Δηλαδή 20 Ιουλίου, 20 Αυγούστου. Λες και δεν υπάρχει 30 Αυγούστου. Έβλεπα τώρα στο Κάρμα, έχουμε βγάλει για το Σεπτέμβρη με ημιδιατροφή πρωί-βράδυ 195 ευρώ 5 νύχτες, δηλαδή 390. 58 ευρώ το δωμάτιο με πρωινό βραδινό σε μπουφέ. Και το παιδί δωρεάν. Σεπτέμβριο όμως. Από 1 Σεπτεμβρίου. Τι πιο ωραίος μήνας που τώρα που έχουν μετατοπιστεί ο καιρός και βλέπουμε τον Ιούνιο να βρέχει και το Δεκέμβριο να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Σεπτέμβριο είναι ο πιο γλυκός μήνας. Σεπτέμβριο όμως ξεκινάει τα σχολεία από αυτή την έννοια. 10 μηνός. Ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει διακοπές μια εβδομάδα το Σεπτέμβριο πραγματικά μπορεί με αυτή την τιμή των 50, των 60 ευρώ, 36, ναι, περίπου 65 ευρώ, να έχει το πρωινό το βραδινό του και το παιδί του δωρεάν. Αλλαγή θέματος. Τώρα πάμε σε μια νέα αντιπροσωπεία μιας εταιρείας και σε μια συγχώνευση βέβαια της DK Associates με την Opus LTD. Να καλωσορίσουμε τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, την Κατιλένα την Άλπε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Τιγκριδάκη. Εσείς αντιπροσωπεύετε μεταξύ άλλων και το BBC στην Ελλάδα και έχουμε και μια νέα δραστηριότητά σας στο bbc.com / Earth. Earth. Θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό, γιατί γνωρίζω ότι το BBC είναι από τους κύριους τομείς όπου προβάλλεται ο ελληνικός τουρισμός ή επηρεάζει τον Βρετανό τουρίστα για να ταξιδέψει στο εξωτερικό, να το πω αλλιώς. Μιλήστε μας καταρχήν για την συγχώνευση αυτή και τη συνεργασία. Πολύ ωραία. Η DK ήταν κατά εξοχήν μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και marketing με βάση το Λονδίνο. Και βρήκαμε και μετά έχουμε κάνει αυτή τη συγχώνευση με την Opus, που είναι μια εταιρεία επικοινωνία στην Ελλάδα με πολύ καλό background και pedigree, με πολύ καλούς πελάτες. Και είπαμε και κάναμε αυτή τη συγχώνευση γιατί μπορούμε να δώσουμε ένα πολύ ωραίο service μαζί, above και below the line. Και για την ελληνική αγορά, η Opus έφερε στο τραπέζι την ελληνική αγορά, την επικοινωνία που κάνει για την ελληνική αγορά, η DK την επικοινωνία στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά ήρθε και το BBC μαζί μας. Mm-hmm. Μιλήστε μας για αυτό το site κανάλι, να το πω έτσι. Το site κανάλι. Το BBC World είναι το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό κανάλι ανά τον κόσμο. Πολλοί πιστεύουν ότι το CNN... Καμία σχέση. Το BBC έχει 7.000 και πάνω δημοσιογράφους σε όλες τις χώρες που αντιπροσωπεύεται. Έχει 70 γραφεία και είναι σε 33 γλώσσες. Το CNN έχει 4.000 δημοσιογράφους, το 40. Το ξέρουμε, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Είναι ένα background. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Νομίζω ότι το CNN δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Άγγλος ή ο Βρετανός τουρίστας ή ο Αμερικανός τουρίστας θεωρεί ότι το BBC αυτό που θα του πει το πιστεύει. Είναι trustworthy που θα. Να το είναι πούμε μόνο, έτσι. Είναι και το British Empire που δυστυχώς. Υπάρχει ακόμα. Και είναι στην Αφρική, στην Άπο Ασία, Ανατολή, βέβαια. Παντού. Μπαίνει σε 350 εκατομμύρια σπίτια. Οπότε η Ελλάδα. Πολύ σημαντικό. Ναι.
Ναι. Βέβαια, είναι και ένα σημαντικό εργαλείο για την Ελλάδα και δεν βλέπουμε καθόλου την Ελλάδα να προβάλλει τελευταία. Μόνο τα αρνητικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τις πορείες στο Σύνταγμα, μιλάμε για τις Μολότοφ και δεν λένε κάτι παραπάνω ότι είναι αυτό μόνο στην πλατεία Συντάγματος και ότι σε λίγο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι πάνω στον προορισμό, σε κάποιον προορισμό, Κρήτη, Ρόδο, όποιος και αν είναι αυτός ο προορισμός, να έρθει να μας μιλήσει. Μπορούμε όχι μόνο να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους παραγωγούς του Travel, που είναι κατά εξοχή το κομμάτι του το τουριστικό του BBC και δείχνει όλους τους μεγάλους προορισμούς, τι είναι καινούριο, τι είναι τα trends και το βλέπουν ο μέσος τηλεθεατής θα ταξιδέψει τουλάχιστον 11 φορές το χρόνο του BBC. Μάλιστα. Ο μέσος 11 φορές το χρόνο. Πολύ σημαντικό αυτό που ακούω. Βέβαια, πόσοι εξ αυτών θα πάνε στην ενδοχώρα και πόσοι θα πάνε εκτός. Αυτά είναι ταξίδια εκτός Βρετανίας. Και έχω την αίσθηση ότι είναι και ένας τηλεθεατής, ο οποίος είναι με απαιτήσεις. Όταν μου λέτε ότι ταξιδεύει 11 φορές, χαλάει και χρήματα. Ναι, χαλάει χρήματα, είναι γνώστης, θα πάει στο μουσείο του, θα θέλει το καλό του φαγητό, θα θέλει το ωραίο το μπαρ. Είναι ο άνθρωπος που θα αφήσει χρήματα σε μια χώρα. Όχι αυτός που θα έρθει... Στο Φαλιράκι ή στο Λαγανά. Ναι, ή στον Κάβο. Όχι, είναι αυτός που και τη βίλα θα νοικιάσει ή αν δεν πάει σε ξενοδοχείο θα νοικιάσει τη βίλα, θα θέλει το σεφ του, θα θέλει ένα τουρισμό uber luxury. Βέβαια, φέτος έχουμε συγκυριακό ίσως είναι, μεγάλη άνοδο από τη βρετανική αγορά. Βέβαια, ήταν αδικαιολόγητη η πτώση τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα comeback ιστορικό των Βρετανών στην Ελλάδα, του μαζικού όμως τουρισμού. Δεν έχουμε ακόμη αυτό το luxury, αυτό το δυνατό που περιμένουμε. Ναι. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει. Υπάρχει αυτό. Είναι αυτό που θέλουμε να φέρουμε σε αυτή τη χώρα. Στο βρετανικό Condé Nast Traveler, που είναι και η ναυαρχίδα των περιοδικών που σε αντιπροσωπεύεται και αυτό, ναι, και αυτό. Στο τεύχος του Ιουλίου έχει ένα αφιέρωμα στα ελληνικά νησιά. Νησιά που είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει, της Μυκόνου, της Σαντορίνης. Έπαιξε Σέριφος, έπαιξε Σύφνος. Όλα αυτά είναι μέσω Αθηνών όμως. Μέσω Αθηνών. Ναι. Κουφονίσια στο Telegraph το Σαββατοκύριακο είχε άρθρο για τα Κουφονίσια. Οπότε υπάρχει, ψάχνουν Ελλάδα, μια διαφορετική Ελλάδα, στο πούμε επίσης, όχι μόνο στους συγκεκριμένους προορισμούς, θέλουν να γνωρίσουν και άλλα μέρη στην Ελλάδα. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε μαζί σας, κύριε Άλπε. Ας προχωρήσουμε για τις απαραίτητες διαφημίσεις.